και νέα επίθεση από τον επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης Πελοποννήσου που έβαλε στο στόχαστρό του την ακολουθούμενη πολιτική της Περιφερειακής Αρχής. 2.905.844 ευρώ στην Πελοπόννησο ΑΕ για την προβολή της περιφέρειας. Μετά από την άρνηση της Περιφερειακής Αρχής να ενημερώσουν την Οικονομική Επιτροπή, το Περιφερειακό Συμβούλιο, για το πού και πώς διατίθεται αυτός ο πακτολός εκατομμυρίων ευρώ για την προβολή, μετά την άρνησή τους να δώσουν τις προγραμματικές συμβάσεις, τα παραδοτέα των προγραμματικών συμβάσεων που επανειλημμένα έχουμε ζητήσει, της Πελοπόννησου ΑΕ, ο κύριος Τατούλης, η κυρία Νικολάκου, ας ενημερώσουν τουλάχιστον τους Πελοποννήσιους πού θα διατεθούν τα νέα επιπλέον 3 εκατομμύρια ευρώ που με πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας δόθηκαν στην Πελοπόννησο ΑΕ για την προβολή της περιφέρειας Πελοποννήσου. Ο κύριος Γοντικάς παράλληλα μίλησε για πακτολό εκατομμυρίων ευρώ που δαπανώνται για την προβολή της περιφέρειας. Είναι πολύ σοβαρά. Ένας ολόκληρος στρατός που δουλεύει για το πολιτικό μέλλον του κυρίου Τατούλη, της κόρης του, της διοίκησης της περιφέρειας, είναι σίγουρο ότι πληρώνεται μέσα από την Πελοπόννησο ΑΕ. Δηλαδή τα 2-3 χιλιάδες τηλέφωνα που πέσανε από το γραφείο του κυρίου Τατούλη για να συμμετέχουν ο κόσμος, ο λαός της Πελοποννήσου στο αναπτυξιακό συνέδριο όπου θα συγκρούονταν οι δύο κόσμοι, ο κόσμος του κυρίου Τατούλη και ο κόσμος του κυρίου Τσίπρα, είναι καθαρό ότι μέσα από αυτόν τον μηχανισμό δραστηριοποιούνται. Θα το πάω πιο πέρα εγώ. Υπάρχει ένα πολύ χοντρό ζήτημα που λέγεται 4.600.000 ευρώ για τη συμβουλευτική και τεχνική στήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπου μελέτες που κόβονται χαρτιά για 20 και 30 και 40 και 50 χιλιάδες ευρώ, μηχανικοί παίρνουν ένα 500, ένα χιλιάρικο, διχίλιαρο, τριχίλιαρο και ρωτάμε πού πάνε τα υπόλοιπα λεφτά. Να σταματήσει αυτή η ιστορία ξεπλήματος που γίνεται με διάφορους τέτοιους διάβλους επικοινωνίας. Είναι καθαρό, έχουμε μιλήσει επανειλημμένα για την αμαρτωλή Πελοπόννησου ΑΕ.